Εμπρός. Τζίμις. Το πάνω τον αγαπητό. Τι κάνεις φίλε? Καλά, μ' αρέσει που δεν ξέρεις ποιος σε καλεί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα Περίμενα να πάρω το τηλέφωνο. Περίμενα να πάρω το τηλέφωνο. να ξέρεις ότι κάνω το 0 μετά από πάρα πολύ καιρό. Ναι, Οπότε ξέρω. είσαι ο πρώτος που φιλοξενείται για το 2020, δεν θυμάμαι. Ή ο πρώτος ή ο δεύτερος. Πάντως, έχω σίγουρα να κάνω 3 μήνες πάρε το 0. Ελπίζω να μην είμαι κατσικοπόδαρος, γιατί έτσι πως έχει μπει το 20, ελπίζω να μην το κάνω ακόμα χειρότερο. Όχι, όχι, δεν νομίζω. Και θέλω να πούμε στα παιδιά πόσο καιρό ψάχνουμε να βρούμε αυτόν τον κοινό χρόνο για να κάνουμε να πάρει το Πολύ. 0. Πού να δεις και με τον Νίκο τον Console Hunter το ίδιο πράγμα. Να Ναι. δούμε να κάνουμε ένα βίντεο. Είναι χρόνοι που περίεργοι. Ενώ έχουμε ελεύθερο χρόνο, δεν έχουμε κοινό ελεύθερο χρόνο. Ναι, αυτό. Εκείνη είναι το Αυτό είναι. δύσκολο Θα της πω. υπόθεσης. Πού βρίσκεσαι? Δεν βαριέσαι, το κάναμε τώρα, το κάναμε τώρα. Πού βρίσκεσαι τώρα, Τζιμι? Τώρα είμαι εγώ, είμαι φρέσκος, έχω μετακομίσει Κεφαλονιά. Έγινα νησιώτης δηλαδή, Ωραία. με τα όλα μου. Και απολαμβάνω την εξοχή, μακριά από την πόλη, με το σκύλο μου, τη γυναίκα μου, επέπεισε και με ένα παιδί αργότερα, με τα video Με το καλό. games. Ιδηλιακό μου ακούγεται όλο αυτό. Εύχομαι Ωραία. να το ζήσει στο έπακρο. Ναι, για την ώρα είναι μέσα στο μία του μέλητος, να ξέρεις, με όλο αυτό το Α, πράγμα. τέλεια, Περνάω καλά. τέλεια, τέλεια. Περνάω καλά, έτσι πως είναι. Έτσι είναι πάντα στην αρχή. Ναι, αυτό θα δω πώς θα καταλήξει. τώρα είσαι στην Κεφαλονιά, μικρός, πού μεγάλωσες? Μικρός, εγώ, κοίταξε να δεις, εγώ καταγωγή έχω επτανησιωτική, δηλαδή είμαι Κερκυραίος. Έχω ζήσει δηλαδή, καλοκαίρια, Πάσχα κλπ. Αλλά γεννήθηκα και μεγάλωσα στα νότια πρεάστια της Αθήνας, στη Λιφάδα συγκεκριμένα, άνω από τη Λιφάδα, πάνω από τη Βουλιαγμένης. Για όσους ξέρουν από εκεί την περιοχή, να πω ένα σημάδι, κοντά στο εμπορικό το ζιγζάκ που είναι ένα παλιό. Μάλιστα. Εκεί ήταν τα λιμέρια μου και τα στέκια μου. Για Ωραία παιδικά χρόνια, εμάς η Λιφάδα. που δεν ξέρουμε την περιοχή, πώς ήταν εκεί η περιοχή όταν ήσουν εσύ πιτσιρίκος? Όταν εμείς μετακομίσαμε, γιατί μεγάλωσα τα πρώτα 3 χρόνια, δεν τα θυμάμαι όσο ιδιαίτερα καλά, ήταν Αργυρούπολη. Μετακομίσαμε, γιατί ο πατέρας μου ήταν γεννημένος εκεί Αργυρούπολη, το πατρικό του δηλαδή, και μετακομίσαμε Γλυφάδα το 86, εγώ γεννηθεί το 83, 86, σε μια Γλυφάδα η οποία μόλις χτιζότανε, είχαν αρχίσει και πέφτανε τα πρώτα λεφτά για αυτό το American Dream σε ελληνική version, να φτιάχνουν μονοκατοικίες δηλαδή. Nice. Και ήταν αραιά δηλαδή τα πράγματα. Είχες απλά όπως με οδό τώρα καλή ώρα, έτσι, με χωριού απλά. Δηλαδή υπήρχε η κλασική γειτονιά δηλαδή που βγαίνατε να παίξετε, δεν υπήρχε αυτό που συναντάμε σήμερα, χαμό από αυτοκίνητα Όχι, κτλ. Κλείναμε δρόμο, βάζαμε μπασκέτες, δοκάρια πρόχειρα κάτω, τέτοια πράγματα. Δεν. Τι παίζατε έξω στη γειτονιά συνήθως? Κοιτά, συνήθως είχαμε μια παρέα που ήταν γύρω ελάχιστη 6, maximum 10 και παίζαμε ποδόσφαιρο πάρα πολύ. Μια φορά είχα κερδίσει και μια μπασκέτα σε αυτού του δρόμου, τι μεγάλε. Είχαμε στήσει και την μπασκέτα και παίζαμε και πολύ μπάσκετ, ειδικά τότε 90s με Άρη, μεγάλο Άρη. Ναι. Όλοι είχαμε γίνει Άρη, ξέρει τώρα. Το καταλαβαίνει και εσύ, Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν είχα γίνει Άρη, βέβαια. Ναι, εντάξει, όχι, καταλαβαίνει την εποχή εδώ. Βέβαια, ναι, και εμεί κάναμε. Το feeling, το και εμεί είχαμε δύο μπασκέτε. Τα Άρη Πάο και ήταν καθημερινά ντέρμπι. Ναι, ναι, και δεν μπορούσαμε να ξεφύγουμε από αυτό. Παίρναμε ο καθένα από έναν αγαπημένο παίχτη, τέτοια πράγματα. Μετά παίζαμε. Πώς το λένε, καλά, κρυφτό κινητό με την μπάλα, πιο μικρή, τέτοια πράγματα. Στείλαμε σκηνές, μας άρεσαν πάρα πολύ τα κλειδοντζάκια και στείλαμε σκηνές που κλειδοντζάκια, παίρναμε καθένα από ένα ήρωα κλειδοντζάκι. Τέτοια πράγματα. Αλλά πολύ μπάλα, πολύ μπάλα. Πολύ μπάλα και πολύ έξω. Ναι, ναι, δεν το συζητώ. Μέσω σπίτι μαζευόσασταν καθόλου να παίξετε? Ναι, μαζευόμασταν. Όχι τόσο πολύ όσο στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα, να σου πω την αλήθεια, επειδή ξέρεις, εγώ πήγαινα ως παραπαστός, δηλαδή πήγαινα μόνο τα καλοκαίρια και έφερα την κονσόλα κλπ. Ερχόντουσαν γύρω που τότε ήταν πιο δύσκολο για αυτούς να δουν μια κονσόλα από κοντά και περνάγαν πάρα πολύ στο Mega Drive, ξέρω εγώ, στο Game Boy. Να κάθεται ένας να παίζει Game Boy, άλλο Mega Drive και τέτοια. Και το ευχαριστιόμουν. Αλλά όταν ήμουν στη γειτονιά, στην Γλυφάδα, ήμουν συνέχεια έξω πιο πολύ. Δηλαδή δεν μαζευόμασταν τόσο πολύ μέσα. Τα επιτραπέζια, όλα αυτά. Δεν θέλω να με κόλλω. Ναι, ναι, τα επιτραπέζια της εποχής, τα έπαιζες? Ghost Castle, Hero Quest και τέτοια. Ναι, έπαιζα, αλλά όχι πάρα πολύ φανατικά. Δηλαδή έπαιζα Ghost Castle, ναι, Hotel, Monopoly, Πολιορκία, όλα αυτά τα έχω περάσει. Αλλά πιο πολύ, όχι στη γειτονιά, όταν πήγαινα σε κανένα ξάδερφο,
σε κανένα βαφτιστήρι του πατέρα μου, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια. Σαν εικόνα που θυμάσαι έντονα κάποιο παιχνίδι το οποίο δεν το έχεις, ρε παιδί μου, και αν θα το αποκτούσες θα ήσουν πολύ χαρούμενος, υπάρχει κάποιο από αυτά που έβλεπες ίσως σε διαφημίσεις? Όχι, πάνω να σου πω, γιατί εντάξει, έζησα καλά παιδικά χρόνια. Mm-hmm. Δεν είχα παράπονο, ρε παιδί μου, ότι τι θα μου πάρουν. Ναι. Ούτε με μεγάλωσαν, με μπούκωσαν. Ναι, ναι. Πάρε και αυτό, πάρε και αυτό. Δεν σου μείνει κάποιο αποθυμένο? Αυτό, ναι, δεν μου μείνει αποθυμένο να πάρω κάτι. Και πολλές φορές τα έκανα και μόνος. Δηλαδή, μάζευα τα λεφτά και έπαιρνα τα κάλαντα και από αριστερά. Ναι. Ή έτεινα την κονσόλα, την αντάλλαζα με κάτι άλλο. Έκανα μόνος μου τέτοια πράγματα συνέχεια. Ωραίος. Δεν είχα, γεμάτος. Δεν είχα. Ναι, όχι, γεμάτος, καλά παιδικά χρόνια. Δεν έχω παράπονο. Πιτσιρίκος, σίγουρα έβλεπες καρτούνς. Πολύ. Και δεν υπήρχε και η δορυφορική συνδρομητική τηλεόραση τότε, οπότε πάνω κάτω όλοι της παρέας βλέπατε τα ίδια πράγματα. Ναι, ναι. Ποια ήταν αυτά? Κοίταξε να δεις. Καταρχάς έχω το κλασικό, νομίζω που όλοι το περάσαμε αυτό, Κυριακές, Σαββατοκύριακα. Σαββατοκυριακή, να ξυπνάς 6 ώρα το πρωί. Να πηγαίνεις με τις μύτες σιγά σιγά, να ανοίγεις τη τηλεόραση. Και εγώ πάντα ο μόνος μου τρόμος, ξέρεις ποιος ήταν, έτσι? Ότι είχα μια τηλεόραση, πρέπει να ήταν Philips, αν δεν κάνω, mm-hmm. αυτά τα παλιά τα κουτιά, η οποία με το που την άνοιγες ήταν τέντα ο ήχος. Και να προλάβω να χαμηλώσω τον ήχο πριν τους ξυπνήσω όλους και με διαλωστήλουν. Τέλος πάντων, άλλες φορές το κατάφερνα, άλλες φορές δεν το κατάφερνα. Δεν έχει σημασία. Αλλά ξύπναγα και έβλεπα. Θυμάμαι, αυτά που θυμάμαι τώρα σαν αναμνήσεις πάρα πολύ ήταν εκείνο το παιδικό. Δεν θυμάμαι και το όνομά του, με το ποδοσφαιριστή. Γιατί κατάλαβε, είχαμε τρέλα με το ποδόσφαιρο τότε. Με το ποδοσφαιριστή που είχε το σουτ του Αϊτού, που έβαλε την μπάλα ψηλά και έπεφτε κάτω. Που βγαίνει και νομίζω βγαίνει και βιντεοπαιχνίδι τώρα. Ναι, βγαίνει παρόμοιο. Παρόμοιο στο PlayStation νομίζω. Δεν ξέρω αν θα κυκλοφορήσει παντού. Ναι, δεν θυμάμαι κι εγώ. Και μετά από όλα αυτά που βάζε το κάτι Rambo, G.I. Joe, Thundercats, όλα αυτά. Ό,τι μαζεύανε, mm-hmm. το που παίρναμε. Φιγούρες δράσης μάζευες από G.I. Joe, από Thundercats, από Masters of the Universe ίσως? Όχι, δεν μάζευα ιδιαίτερα. Δεν ήμουν ποτέ τη συλλογή mm-hmm. να έχω ιδιαίτερα. Δηλαδή και ακόμα και τώρα το έχω. Μπορεί να ζηλέψω να δω κάτι πάρα πολύ ωραίες συλλογές κλπ. Αλλά γενικά εγώ δεν είχα κάποιο να μαζεύω. Ναι, αν δεν το είχες... μόνο που μάθαμε να σου πω ήταν μπίλες. Α, μπίλες. Δεν ξέρω, παίζαμε μπίλες. Θυμάμαι και ένα τυπά, καλή ώρα, να θυμάμαι το όνομά του βέβαια, στο δημοτικό μου χρωστούσε 1 εκατομμύριο μπίλες. Δεν μου έδωσε ποτέ. Στοίχημα ήταν. Παίζαμε. Έλα, σου δίνω εγώ 1 εκατομμύριο άμα μην νικήσεις. Έχασε, πάμε πάλι. Παίζατε όμως, δεν ήσουν από αυτούς που απλά τις μάζευαν για τα διάφορα χρώματα που μπορεί να είχαν. Όχι, κυκλοφορούσαν τότε. Οι μεγάλες, mm-hmm. οι άσπρες, μαύρες που είχαν μεταλλικές, αυτές μου άρεσε πάρα πολύ να τις βρίσκω. Ήταν και τα αγκαζάκια τότε στη μόδα που πολλούνταν σε σακουλάκια και δεν έβλεπες τι έχει μέσα. Ναι. Που ήταν σαν γαλαξίες. Ναι. Πολύ με τα χαρτάκια, όπως αφού είπες και τα αγκαζάκια που τα αγόραζες έτσι, και μετά παίρναν πολύ χαρτάκια. Εκεί θα σε πήγαινα άλλου. Τώρα, ότι μπορεί να μην μάζευες παιχνίδια, αλλά σίγουρα μάζευες χαρτάκια. Ναι. Και είχα κάνει και πολλές μπαγαμποτιές. Τώρα είναι η πρώτη φορά που το λέω. Δηλαδή υπήρχε κάποια στιγμή. Κάτι πράγματα που τα κολούσες και σου δίνανε κάποιο δώρο. Mm-hmm. Άρχισα και κάνα τον παραχαράκτη να φτιάξει ένα χαρτάκι. Αυτή που ήταν στα θηλυκά δεν το έπαιρνε το μεταξύ, γιατί το κατάλαβε τη δουλειά. Αλλά δεν μου λέει, δεν την ξέραμε και λέγεται το νιάτο. Δεν μου λέει και τίποτα. Απλώς μου λέει, εντάξει, άστο, φύγε, όπως είστε. Και τέτοια πράγματα. Είχες πάρει κανένα δώρο από αυτά που έδιναν τα άλμπουμ με τα πανίνια, με τα αυτοκόλλητα? Ποτέ. Δεν κατάφερα να συμπληρώσω ποτέ τίποτα. Το μόνο που έχω καταφέρει ήταν από ένα κουτάκι Coca-Cola τότε, πιο μετά, ναι. Το γυμνάσιο Λύκειο τέλο πάντων, που έβγαζε το καπάκι και είχε κερδίσει ένα κωδικό. Ναι, όχι κωδικό, είχε αυτό σου λέει κατευθείαν. Α, κατευθείαν, ωραία. Ναι, και είχα κερδίσει ένα CD player που ήταν σε σχήμα Coca-Cola. Και για να λες γυμνάσιο, εντάξει, ήταν και ακριβά τότε τα CD players. Ναι, ήταν πιο ακριβά. Ναι. Ήταν καλό δώρο δηλαδή. Το CD player ήταν γενικά αποθυμένο. Θυμάμαι τον πατέρα μου να τον πρίζω να μου πάρει ένα. Γιατί και η μουσική μου άρεσε πάρα πολύ. Το συνταμαρέσει να τον πρίζω να μου πάρει ένα CD player αντικαταστασμικό. Για να μπορώ να περπατάς. Να μην παίζει, να μην παίζει το CD. Ενέρευε, περπατούσες και χοροπηδούσε το CD. Ναι, και τι άκουγες αυτό το CD player, τι μουσική άκουγες εκείνη την εποχή? Έχω περάσει πάρα πολλές φάσεις. Να φανταστείς όταν έβλεπα τα CD του πατέρα μου. Ναι, ο πλέον αγαπημένος μου δίσκο πλέον είναι, ξέρω εγώ, το Dark Side of the Moon, το Pink Floyd. Mm-hmm. Και την πρώτη φορά που το άκουσα, πριν ήταν δημοτικό,
Και βάζω και ακούω αυτά τα ξυπνητήρια, ο χτύπος της Ναι. καρδιάς, όλα αυτά που έχει μέσα. Λέω, τι αηδία είναι αυτό, πώς τα ακούνε τότε. Δεν μπορούσα να καταλάβω τη Ναι. σύλληψη, ρε παιδί μου, του καλλιτέχνη. Και μετά σιγά σιγά άρχισα και περνούσα σε. Και το λαϊκό μου το πέρασα έτσι, για να ξέρεις, σύμφωνα με την παρέα. Το metal δεν πέρασα ποτέ. Πολύ ροκ, αλλά αυτά τα. Πώς το λένε, τα βάλτε με και σκλαίο ροκ. Δηλαδή, ξέρεις, Γκαριγκούρ, τέτοια. Έτσι, λίγο, είμαι λίγο ερωτικό τύπο και μου αρέσουν. Ψυχοπονιάρικα. Ναι, ψυχοπονιάρικα Ωραίες. τα ροκ. Ναι. Είπες πριν ότι πήγαινες στην Κέρκυρα και έπαιρνες το Game Boy, το Mega Drive και άλλες κονσόλες. Ναι. Ποια ήταν η πρώτη κονσόλα που απέκτησες, για να περάσουμε και στα video games σιγά σιγά, που εκεί πέρα λόγω των video games σε γνωρίζουμε μέσα από το Ναι. κανάλι. Οπότε ποια ήταν Σωστά. η πρώτη επαφή? Η πρώτη επαφή ή η πρώτη που απόκτησα? Η πρώτη επαφή καλύτερα, πες μου, και μετά πάμε στην πρώτη που απέκτησες. Η πρώτη επαφή, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ένα κλόνος Ατάρι. Που είχε Ρε αυτά τα φίλε, άπειρα, ναι, άπειρα οι παιχνίδια 20, μέσα. έχω κάνει 15 πάρει το 0. Οι 14 είχαν το κλόνο του Ατάρι. Ναι, νομίζω πιο κλασική Ναι. ήταν. Και τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ποιος που την είχε. Αυτή είναι η πρώτη μου ανάμνηση, ας πούμε, από το game και κόλλησε κατευθείαν, παιδί. Και κόλλησες. Κατευθείαν, λέω. Και τι απέκτησες εσύ πρώτο? Το πρώτο που απέκτησα, θυμάμαι, ήταν κάτι τύπου Tiger. Αυτά που είχαν τα φορητά, τα τρία πίξελ, δεν κατά ήταν. Σωστά. Που έπεφτε ένα παρασούτ, ένα αλεξίπτωτο. Και προσπάθησα να το σώσει, κάτι τέτοιο ήταν. Nice. Τέτοια φάση. Και μετά απέκτησα το Game Boy. Το πήρα δηλαδή πατέρα Πώς το του. είδες το Game Boy μετά από τα Game and Watch που λέγαμε, τα απλά τα ηλεκτρονικά? Ναι, Το απλά, ναι. να πας στο Game Boy, πώς ήταν η μετάβαση? Πολύ ωραία. Δηλαδή, καταρχάς χαίρεσαι γιατί έχεις κάτι πλέον δικό σου, έτσι. Όλο δικό σου, ξέρεις, τότε το νιώθεις ότι το έχεις μόνο για σένα. Και έχω και μια ωραία ιστορία από για το Game Boy, την πρώτη μέρα που το πήρα. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Είμαι εδώ για να την ακούσω. Γιατί, γιατί είχα πάει στο τότε το μεγάλο κατάστημα αθλητικών της εποχής στην Λιφάδα, στην κάτω Λιφάδα, ήταν το Καραμπόλα. Και πήγαινε και πέρα, πάρει παπούτσια και λοιπά. Και είχα να με πάει με του γονεί μου. Εγώ μόλι είχα πάρει το Game Boy, δεν με ενδιαφέρε το όλο περιβάλλον γύρω. Αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά, με είχαν αφήσει οι γονεί μου στα σκαλάκια εγώ να παίζω. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά την πολίτρια να έρχεται και πω, πω, τι είναι αυτό. Και παίζει. Εγώ τώρα πόσο να με σκατώ ήμουν και μου είχε κάνει τόσο εντύπωση. Λέω, να ορίστε, βρήκα γκόμενο μαγνήτη, λέω από τότε. Αυτή ήταν η πρώτη μου ανάμνηση και μετά σιγά σιγά να έπειτα τη γιαγιά μου να μου πάρει κασετούλα, ξέρω εγώ το Mortal Kombat, διάφορα, το Excitebike, τέτοια πράγματα. Και να ανταλλάσσουμε φυσικά στο δημοτικό, έτσι, με τον Μιχάλη, με όλους. Είχαν όλα τα παιδιά τότε, η πλειοψηφία των παιδιών είχε Game Boy? Δεν είχαν όλοι, αλλά όλοι μαζευόμασταν γύρω από αυτούς που είχαν. Δεν είχαν όλοι, είναι σαν να τα είχαμε όλοι μαζί. Κατάλαβες, επειδή πάρε και εσύ παίξε. Δηλαδή και έχω χάσει και πολλές καθηγήσεις έτσι. Καλά, Πάρε ναι. στην κασέτα, ναι, κατάλαβες. Το έχουμε ζήσει δεν όλα. Είχα και, δεν είχα και αυτό το συλλογή που σου έλεγα, οπότε δεν με έλειαζε. Λέω πάρ' το παίξε, να το χαρείς. Αυτό. Θυμάσαι και τις Και μετά πήγαμε στο Mega Drive. Α, ωραία. Διαφημίσεις δεν τις θυμάμαι καλά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, τώρα, κοίταξε να δεις. Τώρα που την ξαναβάλεις, θα τις θυμηθείς. Τις θυμάμαι. Ναι. Θα τις θυμηθείς. Αλλά να τις βλέπω εκείνη την εποχή δεν θα τις θυμηθείς. Εμένα θυμάμαι, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση στο Game Boy ότι στην ίδια οθόνη μπορούσα να παίξω άλλα παιχνίδια σε σχέση με τα απλά ηλεκτρονικά που είχαμε. Ναι. Τα τύπου Tiger. Εκεί είχα πάθει το σοκ. Δηλαδή λέω ότι βάζεις και άλλο παιχνίδι. Εγώ είχα πάθει σοκ στο Game Boy όταν κάτι φίλοι του πατέρα μου, που είχαν τα παιδιά τους δηλαδή, είχαν και αυτήν Game Boy και καταφέραμε και το συνδέσαμε. Πάρα από το καλώδιο και το συνδέαμε και ήταν μαγικό, ξέρω να πω. Και λες, τι γίνεται, ρε, παίζουμε Tetris διπλό. Ναι, τι μαγεία κάνανε. Αυτό ακριβώς, Tetris διπλό, κάτι τέτοια παίζαμε. Ναι. Και μετά πήγε στο Mega Drive απευθείας. Άλλο άλμα και αυτό. Μετά πήγα στο Mega Drive. Τώρα να πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, ας πούμε, επέλεξα το Mega Drive στο Super Nintendo. Γιατί δεν ξέρω καν αν ζήτησα εγώ το Super Nintendo Mega Drive. Νομίζω, γιατί ακόμα ήταν, δεν είχα αρχίσει με τα περιοδικά, να ενημερώνομαι εννοώ. Μου πήραν το Mega Drive. Παίζει να ήταν επειδή ήταν και πιο φθηνό, λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου, έτσι. Με το Sonic στη μνήμη. Δεν είχε στη μνήμη παιχνίδι. Δεν είχε. Αυτό, πήρα το Mega Drive το 2, δεν είχε παιχνίδι στη μνήμη. Δεν θυμάμαι πιο. Νομίζω ένα Echo the Dolphin ήταν το πρώτο. Γιατί το θυμάμαι να το παίζω το Echo the Dolphin. Τώρα δεν ξέρω αν το είχα δανειστεί, ήταν όντως αυτό το πρώτο που πήραμε.
Και άρχισα και πήρα άλλα, δηλαδή πολύ, παίζαμε πολύ FIFA. FIFA 96, FIFA 95 και τέτοια. 45 μίλες γωνία το γήπεδο. Ναι, ναι, να βαράς από το γάμα της περιοχής και λοιπά, ναι, ναι, για να το βάζεις. Η NBA Live να προσπαθώ να παίζω 12 λεπτά. Ήσουν από αυτούς. Quarter. Ναι, ναι, για να το ζήσω τέρμα ρεαλιστικά το τέτοιο. Λακίες. Είχα ένα φίλο κάθε φορά που ερχόταν να παίξουμε NBA Live τότε. Ήθελε να παίζουμε 12 λεπτά κανονικά. Μια ώρα καθώς να παίζαμε ένα μάτς. Αυτό ήταν. Και πήγαινε το σκόρ, πήγαινε, ξέρω εγώ, 288. Γιατί ήταν τέρμα unrealistic. Ναι, ναι. Έλεγες και εσύ τότε, ωρε φίλε, είναι σαν να βλέπουμε αγώνα NBA. Δεν το έλεγα, όχι. Δεν το έλεγα. Απλώς μ' άρεσε το παικτικό κομμάτι. Mm-hmm. Δηλαδή η αίσθηση ότι διασκεδάζω, περνάω καλά. Αυτό νομίζω ξεκινήσαμε να το λέμε από εποχές PlayStation 1 και μετά. Ότι είναι αυτό, τόσο αληθινό σαν να βλέπεις αγώνα στην τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι. Εκεί, μετά, δηλαδή, εκεί ήταν στο PlayStation 1 που απέτησα τον πατέρα μου να μου πάρει την κονσόλα. Και φυσικά θυμάμαι και όλα χαρακτηριστικά. Ήταν Χριστούγεννα, δεν θυμάμαι τώρα, 96, 97, κάποια Χριστούγεννα ήταν. Και για να πάρει την κονσόλα, μου παίρνει την κονσόλα, μου κατέβει και οικογενειακός κάτω, γιατί έχω μια αδερφή. Και στο γυρισμό μας είχαν κλέψει το σπίτι. Όχι, δηλαδή, φίλε. Το έχω συνδυάσει έτσι. Ευτυχώς δεν πήρα την τηλεόραση, είπα εγώ από μέσα μου και θα παίξουμε. Και παίρνω το PlayStation 1 και πάντως αυτό που μου λες, βάζω, είχε ένα demo κλασικά το PlayStation 1, αυτό το μαύρο το demo, και είχε το Formula 1 μέσα. Και το βάζει και μου λέει ο πατέρας μου, πού, τι είναι σαν να βλέπεις Formula 1, μου λέει τότε. Πού να δει τώρα. Πού να ξέραμε τώρα. Αλήθεια τον έχεις, ζει ο πατέρας σου, Ναι, 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 όλοι. Τον έχεις βάλει να δει πώς είναι τώρα τα video games? Όχι, όχι, δεν έχει μπει. Δεν τον έχω βάλει να δει, όχι καθόλου. Όταν θα βρεθείτε, κάνε μια δοκιμή. Ναι, ναι, να το ψήσω. Να δούμε αντιδράσεις. Τουλάχιστον να μας πεις αντιδράσεις. Ναι, ναι, αμέ, θα το κάνω αυτό. Είπες ότι τότε νωρίτερα στο Mega Drive δεν αγοράζεις και περιοδικά για να επιλέξεις την κατάλληλη κονσόλα κτλ. Μετά αγόραζες περιοδικά? Μετά κάθε μήνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αγοράσω. Ποιο προτιμούσες? Κοίταξε να δεις, με φάσεις ήμουνα. Mm-hmm. Δηλαδή, υπήρχαν μήνες που έπαιρνα μόνο. Δηλαδή, το πρώτο περιοδικό που παίρνω και θυμάμαι ήταν το Game Pro. Mm-hmm. Που είχα και το Τεύχος 2, ξέρω εγώ, και το Τεύχος 3, δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Αλλά μετά μπορεί να άλλαζα, βρίσκα το Pixel. Τα πιο παλιό βέβαια, αλλά το εγώ και το είχα ανακαλύψει και ένα που είχε γίνει και πιο κοντσολάδικο. Μπράβο. Και πήρα το Pixel. Η τελευταία γενιά του Pixel είναι αυτή. Ναι, μετά το GamePro δεν μου άρεσε από ιδιαίτερα. Έτσι όπως είχε γίνει η δομή της ύλης. Ξέρεις, πάντα με το περιοδικά, ξέρεις τι έκανα πρώτα. Πρώτα έπαιρνα το περιοδικό, το ξεφύλιζα όλα, να δω εικόνες, χωρίς να διαβάσω κείμενα, τίποτα, να δω μόνο τις εικόνες. Και μετά άρχισα να διαβάσω τα γράμματα που είχαν στείλει οι λοιποί, τις ειδήσεις, αυτά που έρχονταν. Ήταν η μόνη πηγή ενημέρωσής μας τότε, έτσι, δεν υπήρχε τίποτα άλλο για το μέλλον. Τι θα ήθελες ή πιστεύεις ότι αν υπήρχε ένα περιοδικό στις μέρες μας θα είχε απήχηση στον κόσμο? Όχι, όχι, δεν θα είχε. Δεν είναι. Πλέον είναι και πώς μεγαλώνει και ο καταναλωτής, ας πούμε, ότι μεγαλώνει στην free πληροφορία. Την παίρνει έτοιμη και free, οπότε του είναι αδιανόητο να πληρώσει για μια πληροφορία. Στον κόσμο μπορεί να μην έχουν απήχηση σήμερα τα περιοδικά. Σε σένα, σαν Τζίμις που το έζησες αυτό το κομμάτι, θα έμπαινε στη διαδικασία να αγοράσεις ένα περιοδικό αν κυκλοφορούσε έστω, ας πούμε ότι θα κυκλοφορούσε μία φορά το τρίμηνο με κάποια συλλεκτική μορφή, κάποια αφιερώματα μέσα? Μπράβο. Αυτό θα σου λέγα τώρα. Δεν θα το έπαιρνα άμα ήταν, ξέρω εγώ, το Game Pro του τότε, τα νέα. Δεν θα με ενδιαφέρει. Αλλά ένα που θα είναι επαιτειακό, συλλεκτικό, θεματικό, θα το έπαιρνα πολύ άνετα. Και εγώ έτσι πιστεύω ότι αν είχαμε 4 τεύχη το χρόνο, ας ήταν. Ναι, ναι. Με θεματολογία επαιτειακή, εορταστική, ό,τι θέλεις, θα είχε κόσμο που θα ήθελε να το αγοράσει. Γιατί ακόμη και τώρα πιάνω τον εαυτό μου να βγάζω περιοδικά από το ράφι και να κάθομαι να διαβάζω τα review 20 χρόνων όπως πίσω. Όπως είναι τα βινίλια, όπως είναι το βινίλιο που είχαν έρθει. Δηλαδή κάποιοι, υπάρχει αγορά και για αυτούς. Να βγαίνει, ας πούμε, με ένα χοντρό εξώφυλλο χάρτινο, πώς το λένε. Με ένα χοντρό εξωφελό τέλος πάντων. Όπως συμβαίνει στο εξωτερικό, δηλαδή περιοδικά όπως το Edge, το Retro Gamer, αυτά που κυκλοφορούν και είναι θεματικά. Ναι. Λοιπόν, ψήσεις τώρα να κάνουμε μια σύμπραξη όλοι, να βγάλουμε ένα τέτοιο περιοδικό. Πολύ ευχαρίστως.
Θέλει οργάνωση και θέλει κάποιος να το Θέλει αναλάβει οργάνωση. σοβαρά αυτό. Να το τρέχει. Ναι, να το τρέχει. Ακριβώς. Ναι. Πριν πάμε στο PlayStation 1, που εκεί το έχει ζήσει λογικά έντονα, Πιο έντονα, ναι. arcade, τσουφάδικα και τα λοιπά, περάσαμε αυτή τη φάση. Περάσαμε πάρα πολύ. Όχι στην Αθήνα. Στην Αθήνα, βέβαια, όχι στην Αθήνα, ναι. Στην Γλυφάδα, ναι. Αλλά πολύ μετέπειτα στην Γλυφάδα, γιατί δεν είχαν ανοίξει ακόμα ιδιαίτερα πολλά. Εκεί που την πέρασα, έτσι, σαν πιτσιρίκι, ήταν πηγαίνοντας στο φέρι από Ιγουμενίτσα για Κέρκυρα, που λιώναμε εκεί τα ποδοσφαιράκια, Ναι. όλα αυτά που είχε. Και φυσικά στο χωριό που είχε το πώς λεγόταν, Παπαστράτος. Όχι, Παπαστράτος είναι η βιομηχανία. Ένα παρόμοιο όνομα, τέλος πάντων. Ωραία. Είχε αυτός που είχε τα arcade της εποχής, όλα, Golden Axe, ξέρεις, όλα αυτά που είχαμε τότε, παίζαμε. Μπούμπλε, και Τι εκεί ταΐζεις περισσότερο? νομίζω το μπουμπλε. Δεν μου σπάγε αυτό ο Χάρης, το νεκροκεφαλή που έσκαγε Ναι, και το ναι, λέγαμε ναι. Χάρη. Δεν μπορούσα να τον περάσω, γιατί όταν έβγαινε αυτό με άγχωνε πάρα πολύ. Υπάρχει αγαπημένο arcade παιχνίδι που θα ξεχώριζες? Νομίζω Golden Axe. Το Golden Axe. Δηλαδή αυτά τα δύο, μπουμπλε και Golden Axe, είναι τα διέλεια, δηλαδή παίζα συνέχεια. Το Golden Axe το πήρες μετά στο Mega Drive. Ναι, είχα και μια ωραία συλλογούλα στο Mega Drive που είχε Golden Axe, Streets of Rage 2 και Shinobi, Revenge of Shinobi. Ένα και ένα τα τρία παιχνίδια που είπες. Εκεί έπαθα σοκ που μπορούσα να Ναι. παίξω αυτό στο Mega Drive Να μου. το Και το παίζεις παίζαμε και τζάμπα με τα στο σπίτι, παιδιά. χωρίς να ρίχνεις 20άρικα. Ναι. Και να Βασικά, φωνάζω και την παρέα και να το παίζουμε διπλό, ξέρω. 20άρικα ρίχνεις εσύ τότε, είχε πάει στο 50 Είχα δραχμή. προλάβει και κοσάρικο και πέρα πήγαμε 50, ναι. Ναι. Και μπετονιά και λοιπά. Μετά να μάθω τα κόλπα. Όλα μέσα στα κόλπα. Ναι, Μπετονιά, πάντα τζάμπα ήμουν σε αυτά. credits. Ωραίος. Πάντα σε αυτά τα κόλπα μου αρέσανε να τα μαθαίνω. Είχες μπει ποτέ, Τζίμι, στη διαδικασία στο PlayStation 1 να το... Βασικά είχες μπει, το χάκαρες ποτέ, το τσιπαρές? Μια και δυο. Α, εντάξει. Ωραία. Εντάξει, ναι, εννοείται. Και με το και εσωτερικό αυτό που κάνανε η μόντα ήδη που το έδινε σε μαγαζί, και εξωτερικό που βάζει ένα action replay τσιπάκι για να Μπράβο. σπάσει το μέσα. Αν σου έλεγα να Και πεις... καλαμάκι βάζαμε για το μάτι και τέτοια. Καλά, ναι. Αυτό με το καλαμάκι κάπου σε άκουσα που το έλεγες κιόλας πρόσφατα. Ναι. Αν έπρεπε... Ή το βάζαμε κάθετα. Το βάζαμε Ναι, κάθετα κάποια φορά και μπράβο. δεν ψηφίσαμε τίποτα. Μπράβο. Και ανάποδα πολλές φορές. Για να πω τι θες, ναι. Αν έπρεπε να επιλέξεις τρία παιχνίδια έτσι από το PlayStation 1 που με αυτά θα Ναι. ασχοληθείς και στο μέλλον σου ή που πιστεύεις ότι αντέχουν στον χρόνο, ποια θα ήτανε? Που αντέχουν στον χρόνο, νομίζω ότι θα έλεγα Resident Evil 1, Parasite Eve 1, δηλαδή πιστεύω ότι μπορεί να το παίξει ένα, και το Broken Sword το 1. Α, ωραίο. Νομίζω ότι μπορούν να τα παίξουν Το αυτά τα Broken τρία Sword παιχνίδια. σίγουρα. Ναι. Το Resident το 1 λίγο Εντάξει, ζωρίστηκα. είναι το control, τα tank controls είναι λίγο Αν έτσι. και τώρα πρόσφατα τελείωσα το Resident Evil το 3, Ναι. ξανά μετά από τόσα χρόνια. Αλλά το 1 είναι εντελώς πρώιμο 3D, είναι ακόμη πιο χοντροκομμένα τα γραφικά. Ναι. Σε αυτό έχει δίκιο. Ίσως το 2 τότε. Το 2 έπαιξε και το remake, να φανταστώ. Αχ, το λιώσα. Σου αρέσει Το που λιώσα, το επιστρέφουν αυτά τα λιώσα. παιχνίδια με αυτή τη μορφή? Εγώ δεν έχω πρόβλημα με το remake γενικά του πράγματος, αρκεί να υπάρχει μια ισορροπία στις υπόλοιπες κυκλοφορίες. Δηλαδή να μην παραπέσει, να βγαίνουν παιχνίδια και διαφορετικά. Απλώς υπάρχουν και remake. Ας πούμε το remake του Resident Evil 2 και φαντάζομαι και του 3 δεν είναι. Έχει πέσει τη δουλειά, παιδί μου. Δεν Έχει είναι πέσει δουλειά, εύκολο αυτό να θα σου έλεγα πέσει. τώρα. Θα σε ρωτούσα ότι είναι όντως remake αυτό, γιατί δεν είναι ούτε ακριβώς είναι το ίδιο παιχνίδι. Ναι. Έχει δηλαδή πολλά νέα στοιχεία μέσα και νέες περιοχές. Και είναι και ένα παιχνίδι που οι νέες γενιές νομίζω ότι δικαιούνται να το παίξουν για να μπουν και αυτές σιγά σιγά στο κλίμα Ναι. αυτό του Resident Evil. Γιατί άλλο ένας Εννοείται. πιτσιρικάς του τότε που το προχωράει μέχρι σήμερα και παίζει όλη τη σειρά, και άλλο ένας του σήμερα που θέλει να παίξει παιχνίδια τρόμου και Είναι ξεκινάει με ευκαιρία αυτό. να καταλάβουν όσοι δεν έχουν ζήσει αυτά τα παιχνίδια τρόμου του Resident Evil, τι είναι αυτό που ζητάγαν οι fans του Resident Evil να γίνει μετά την τροπή του σε πιο action. Τι ήταν αυτό που το πυρήνας που ζητάγαμε να γίνει. Δεν θέλαμε να γίνει τρελά πράγματα, να παραμείνει το tank control, οι κάμερες, οι στατικές, όλα αυτά. Θέλαμε ακριβώς όπως έγινε το remake. Στην τωρινή εποχή. Πιο φρέσκο, δηλαδή το Resident Evil 2 είναι φρεσκότατο παιχνίδι πλέον. Ναι, βέβαια.
remake. Εγώ και το 3 που είναι το αγαπημένο μου και έπαιξα το demo, νόμιζα ότι παίζω ένα ολοκένουργιο παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα και μόνο που έχει αλλάξει η κάμερα, εγώ μπερδεύομαι, δεν ξέρω που βρίσκομαι. Ναι, ναι. Ενώ το παλιό το πας λίγο ρε παιδί μου, τρένο. Ναι, ναι, ναι. Είναι, νομίζω έτσι πρέπει να είναι τα remake πλέον. Αν θέλουμε να αναβιώσουμε σειρές παλιές. Ας πούμε, υπάρχουν τα αντίστοιχα remake που έκανε πρόσφατα η Sony, ας πούμε, στο Shadow of the Colossus και στο Medieval. Ναι, οκ, okay, έγινε μια πολύ καλή οπτική αναβάθμιση του παιχνιδιού. Mm-hmm. Καθάρισε, έγινε πεντακάθαρο, όλα ήταν πανέμορφο. Ας πούμε όμως, εγώ στο Shadow of the Colossus έχω παράπονο που δεν έφτιαξαν την κάμερα, γιατί δεν στέκει στο σήμερα. Ναι, επειδή τώρα, αυτή μπορεί... τώρα πριν δύο μέρες το τελείωσα. Ναι. Ακριβώς την ίδια αίσθηση έχω ότι βελτίωσε ρε φίλε την κάμερα, αφού το κάνεις που το κάνεις από την αρχή. Αυτό. Ναι. Αλλά νομίζω ότι γι' αυτό είναι μέσα στη δυσκολία του συνόλου του παιχνιδιού, οπότε ναι, γι' αυτό, αυτό δεν την πείραξαν. Ίσως να μην το θέλανε να το πειράξουν θελημένα την κάμερα. Ναι. Αφού σκέψω αλλά... εγώ ότι το είχες παίξει παλιά το Shadow of the Colossus στο PS2. Δεν το είχα παίξει παλιά, είχα παίξει μόνο το Ico. Κλασικά από Video Club και λοιπά το Ico. Το Shadow of the Colossus δεν το είχα παίξει. Μπορώ να καταλάβω το χειρισμό γιατί είναι τότε, αλλά και τότε που είχε βγει το Shadow of the Colossus δεν είχαμε και πολύ καλά παράδειγματα από κάμερες. Τώρα όμως που έχεις μάθει σωστή την κάμερα κλπ. Δεν είναι εύκολο να μπεις στο τρυπάκι να συνεχίσεις. Σκέψου ότι εγώ έπαιξα τώρα ξανά όλο το παιχνίδι με τον παλιό χειρισμό. Πήγα και διάλεξα το Classic. Δεν μπορούσα να τα παίξω με τον καινούργιο. Ναι, δεν μπορούσες. Πώς βλέπεις γενικά, αφήνοντας τα remake, τα σύγχρονα παιχνίδια σε καλύπτουν ή θέλεις κάτι διαφορετικό που δεν το έχουμε δει ακόμα στη βιομηχανία? Τεχνικά με καλύπτουν. Mm-hmm. Βλέπω όμορφα παιχνίδια, βλέπω όμορφα στημένα σενάρια, βλέπω σωστό χειρισμό, σωστό shooting, βλέπω να φτιάχνονται κόσμοι, γενικά βλέπω. Αυτό που δεν με καλύπτει είναι η ποικιλία. Δηλαδή βλέπω πολύ ίδιο περιεχόμενο να ανακυκλώνεται και σε είδος, δηλαδή συνέχεια open world, συνέχεια το ίδιο πράγμα. Είναι, έχει αυτό το, η μηχανή έχει αυτό το ντόμινο, κάνει κάποιος κάτι και πάμε όλοι και σέρνουμε και παρασέρνουμε όλα τα ντόμινο μαζί. Αυτό δεν με καλύπτει, αλλά γενικά εγώ βλέπω θετικό όλο το gaming. Τώρα φυσικά έχει γίνει εμπορευματοποιημένο σε σχέση με παρελθόν που ήταν πιο ερασιτεχνικά τα πράγματα και έχουν μπει και τα αντίστοιχα DLC κλπ. Εγώ δεν τα υποστηρίζω έτσι καλύτερα. Δηλαδή, δεν αγοράζω DLC για κανένα παιχνίδι, ούτε ας πούμε, για τον Bloodborne αγόρασα, που μπορεί να το αγαπάω πάρα πολύ. Δεν κάνω εξαίρεση για κανέναν. Ναι. Δεν το στηρίζω. Αυτή είναι, αλλά αυτή είναι και η λύση στο πρόβλημα. Αν δεν τα στηρίξει ο κόσμος, θα πάψουν να υπάρχουν. Ναι, προφανές. Ούτε θα κάτσω πλέον να γκρινιάξω. Δηλαδή, μπορεί να γκρινιάξω στην αρχή για τα διάφορα DLC κλπ. Ούτε πλέον θα κάτσω να γκρινιάξω, γιατί βλέπω ότι. Ωραία, ναι. Όλοι γκρινιάζουν και όλοι τα αγοράζουν τελικά. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα πέταξες Bloodborne, θα σε πάω λίγο πιο μετά στα Dark Souls. Υπάρχει κάποιο είδος παιχνιδιού το οποίο έπαιζες παλιά, δεν υπάρχει πλέον και θα ήθελες να επιστρέψει? Για παράδειγμα, Point and Click Adventures, καινούργια. Ναι. Ή Strategy. Τα Point and Click Adventures δεν είναι... Όχι... Δεν παίζω πάρα πολύ με αυτήν την κατηγορία, τέλος πάντων. Γενικά, γιατί είχα πέρασει βέβαια τη σχέση μου με το PC gaming, δηλαδή από εποχές 3DFX, Voodoo κλπ. Είχα κάποιες και κάνα δύο υπολογιστές. Τότε που ξέρεις, σου λέγε ο γονιός σου, καταλάβαινε ότι κάτι γίνεται με το PC, ότι πρέπει να μάθεις PC και σου αγόραζε ένα PC. Για το σχολείο πάντα. Ναι, για το σχολείο πάντα. Και εγώ εκεί πάντα ήμουν λίγο μαθηματικός, πειράζω, κάνω, ράνω. Τέλος πάντων. Μετά βολεύτηκα με την κονσόλα. Λέω: άστο να πάει. Η κονσόλα που ξέρω ότι δεν μπορώ να την πειράξω, δεν θα κάνω τίποτα. Κάτι στην είδηση πως είναι. Αυτό που μου έχουν λείψει πάρα πολύ είναι τα. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει 3D. Τα 2D beat 'em up. Ας πούμε, τύπου Streets of Rage, Double Dragon, Fighting Force που υπήρχε και στο PlayStation 1. Τέτοιο στυλ. Να παίζω παρελόκαλα, ας πούμε, ή να παίζω ακόμα και online, παιδί. Streets of Rage έρχεται το καινούριο. Το τέταρτο μέρος. Ναι, να δούμε. Δεν είναι, ξέρεις, αυτά δεν έχω και πολλές μεγάλες ελπίδες. Ναι. Γενικά. Παίζετε πλέον. Τώρα βέβαια είσαι και σε άλλο μέρος, αλλά πριν φύγεις από την Αθήνα, παίζατε co-op, ερχόταν κάποιος στο σπίτι σου να παίξετε? Όχι, γιατί μεγαλώνοντας όλη αυτή η παρέα. Εντάξει, τα παιδιά, το Μάκη και το Σταμό, δεν τους ξέρω από το σχολείο. Τα παιδιά τα ξέρω, τα έμαθα, τα γνώρισα μετέπειτα όταν γνώρισα το Μάκη στο στρατό. Και αφού τελειώσαμε το στρατό, τον αναζήτησα πάλι, γιατί το gaming μας έφερε μετά στο στρατό.
Δηλαδή, είχα να πω έτσι σύντομα μια ιστορία. Είχα ένα Nintendo DS, ήμουν ο μοναδικό που είχα Nintendo DS στο στρατό και όλοι οι άλλοι είχαν PSP. Και λέω, μα τι είναι αυτό. Και μου το γαβάντζωσε, δεν μου το άφηνα τα χέρια έτσι. Δηλαδή, το ξαναπήρα μετά το τέλος του στρατού. Ωραίος. Και μετά, ξέρεις, και τα λέγαμε ωραία γενικά με τον Μάκη. Και λέω, κάτσε να τον ψάξω να τον βρω μετά. Γιατί δεν είχα τηλέφωνο του, τον βρήκα το τηλέφωνο του και αρχίσαμε πάλι μέσω video games να κάνουμε παράδειγμα. Ναι. Γενικά με τον Μάκη, ας πούμε. Το video games είναι μεγάλο κομμάτι της κουβέντας μας και της καθημερινότητάς μας, να μιλήσουμε. Χρειάζεται και αυτό. Αλλά μετά από και αυτό που μου λες, όλη η παρέα, γιατί το είπα αυτό, όλη η παρέα που είχα το, ας πούμε, από το σχολείο και λοιπά, σταματήσαν να παίζουν. Δηλαδή και έκανα δύο τώρα που επέλεξα τώρα από αυτό το κανάλι να τους πω, κοιτάξτε και αυτό και λοιπά. Ναι. Πώς γουστάρετε. Δεν πολύ ασχολούνται. Δεν πολύ ασχολούνται πια. Ακόμα μου λέμε αυτά παίζεις. Ναι, δεν ασχολούνται πλέον. Κλασική ατάκα. Είναι το κλασικό. Ναι, είναι το κλασικό αυτό. Τζίμι, το ίντερνετ, το ίντερνετικό παιχνίδι. Ναι. Αντικαθιστά το couch co-op ή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση. Όχι. Πάνω το γενικά, το multiplayer, το ιντερνετικό τέλος πάντων, δεν μπορεί να το καταστήσει για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί είναι πάρα πολύ competitive. Αυτό που εμείς είχαμε το local δεν ήταν competitive, δεν ήταν ανταγωνιστικό. Παίζαμε παρέα. Κάναμε παρέα. Δεν παίζαμε ο ένας εναντίον του άλλου για να βγει ο καλύτερος. Παίζαμε. Εντάξει, μπορεί να υπήρχε και αυτό, ρε παιδί μου, σε κάποια παρέα, αλλά εμείς κυρίως παίζαμε για να περάσουμε καλά. Το online πλέον είναι. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει και το Age of Empires που παίζεις με τον άλλον, δεν είναι έτσι competitive. Αλλά θέλω να σου πω ότι πλέον το Call of Duty κλπ. Είναι competitive παιχνίδι. Ναι. Είναι τέρμα ανταγωνιστικό. Και δεν με ελκύει. Αυτό θέλω να πω. Δεν παίζεις, αυτό θες να ρωτήσω. Αν παίζεις γενικά τέτοια, δεν παίζεις. Όχι, δεν με ελκύει. Ποιες είναι οι πιο έντονες εμπειρίες, αυτές που ζεις τώρα με τα σύγχρονα παιχνίδια ή αυτές που ζήσες τότε ως πιτσιρίκι με εκείνα τα παιχνίδια? Δεν μπορώ να το διακρίνω και τα δύο μου φαίνονται το ίδιο θελκτικά. Και η τότε εμπειρία με τα παιδικά μάτια μου, ξέρω, που μπορεί αυτό που έβλεπε το Pixel να το πέρναγε για 8K στα μάτια του. Και αυτό μου άρεσε. Αλλά και τώρα δεν μπορώ να μην πω. Τώρα, ας πούμε, δεν το ευχαριστιέμαι το ίδιο, να σου πω γιατί, λόγω χρόνου. Δεν έχω το χρόνο να παίξω και να ευχαριστηθώ όπως θέλω ένα παιχνίδι. Και όταν γίνεται αυτό και βρίσκω, ξεκλέβω λίγο χρόνο, λέω, εντάξει, δεν θέλω κάτι άλλο. Είμαι ευτυχισμένος, γιατί είναι αυτό. Ζήμη, όταν έχεις χρόνο ελεύθερο και ξεκλέβεις και κάθεσαι να παίξεις, μετά από πόση ώρα σε πιάνει λιγάκι το ενοχικό ότι, ρε φίλε, πόσες ώρες παίζεις, εντάξει? Ή δεν σε πιάνει καθόλου? Δεν με πιάνει ενοχές. Προσπαθώ, λέω, άντε λίγο ακόμα, άντε λίγο ακόμα, άντε λίγο ακόμα, άντε λίγο ακόμα. Και μετά λέω, εντάξει, δεν γαμιέται, θα κάτσω τώρα να παίξω. Εντάξει. Εμένα με πιάνει, να σου πω την αλήθεια, και λίγο με χαλάει αυτό. Ότι δεν... Δηλαδή μετά από ένα τρίωρο λέω, φτάνει, ρε φίλε, εντάξει, θα φας όλη τη μέρα, φτάνει. Ξέρεις τι, άμα το είχες ισορροπημένα μέσα στις μέρες σου, δεν θα σε κάλυπτε και δύο ώρες. Απλώς είναι εξής, δεν το έχεις όπως θέλεις ακριβώς. Ξέρω εγώ να σε καλύπτει, ίσως γι' αυτό σου βγαίνει το παρακάνεις. Και είναι φυσικά και το που έχεις και αυτό που πιτσιρικάς που σου λέει η μάνα σου, φτάνει, για σε έξω. Τι παίζεις πιο πολύ, νομίζω έχεις και τις τρεις κονσόλες της γενιάς. Ναι, εντάξει, εγώ είμαι λίγο σε αυτά, δεν μπορώ, θέλω να τα έχω όλα, άσχετα άμα τα παίζω όλα, θα παίζω με φάσεις. Τι παίζεις αυτή την περίοδο? Τώρα παίζω το Doom, το οποίο, παιδιά, είναι απολαυστικό. Στο One X? Ναι, στο One X, το οποίο είναι απολαυστικό το shooting, για μένα χαλαρά και ξεκάθαρα το καλύτερο της γενιάς του. Και επανέφερε αυτό το παλιό, έτσι, ωραίο το shooting, το γραμμικό, που με τις ωραίες σχεδιασμένες πίστες, με τα level up, τέτοια πράγματα, αυτά που έχω συνηθίσει. Στο Switch? Στο Switch το έχω αφήσει από καλοκαίρι και μετά, δεν έχω παίξει τίποτα άλλο. Γενικά το έχω λίγο πιο φορητό. Γιατί και όλα δείχνει και λίγο άσχημο σε 4K στην τηλεόραση κλπ. Δεν δείχνει πολύ, δεν το κάνει πολύ ωραίο. Και επειδή έχω τώρα την ευκολία με τις κονσόλες, λοιπόν, το έχω αφήσει στην άκρη. Κάποια στιγμή θα μου την ξαναδώσει. Θέλω να πάρω το τελευταίο Zelda, το remake, που βγήκε, να το δω. Ναι. Δεν το έχω καταφέρει ακόμα. Θα έρθει τώρα. Είναι πολύ όμορφο πάντως, να ξέρεις, γενικά. Δηλαδή, αν είχες, ναι, το παλιό το έχεις παίξει στο Game Boy? Όχι, δεν το είχα παίξει. Οπότε... Είχα παίξει λίγο μετά που το είχα πάρει σε ένα DS, κάτι από Virtual Console, κάτι τέτοιο. Οπότε, αν σου αρέσει αυτό το στυλ των παλιών Zelda, θα το λατρέψεις. Ναι.
Ναι, γενικά μου αρέσουν, μου αρέσουν πάρα πολύ. Όταν παίζω, δηλαδή, θα κολλήσω, δεν υπάρχει. Και στο PS4 τελευταίο παιχνίδι που έπαιξες? Στο PS4 έχω αρχίσει, γιατί επειδή είμαι ελεύθερος επιχειρηματίας, έχω και τη δουλειά μου, είμαι πιο μόνος, έχω την κονσόλα, το PlayStation 4 το έχω στη δουλειά, το Xbox το έχω στο σπίτι, άρχισα το Horizon, το Zero Dawn. Και είναι πολύ αρχή ακόμα, θα δούμε ωραία, πώς θα ωραία. Εξελίχθει. Και έχει ωραίο ταξιδάκι. Εγώ δεν τρελάθηκα με το παιχνίδι, αλλά είναι ωραίο ταξίδι. Ναι. Πάμε λιγάκι τώρα. Δεν ξέρω να πω, να πάμε στο κανάλι ή να πάμε στο Τζίμι, γιατί οι δύο λέξεις οι μαγικές είναι Dark Souls. Ναι. Υπάρχει σύνδεση με το κανάλι, αλλά φαντάζομαι ότι έχει καεί σε παίξιμο στο σπίτι το συγκεκριμένο παιχνίδι πριν πάμε στο κανάλι. Ωραία, κάτσε. Τι γίνεται, γιατί τόση κάτσε. Τρέλα με τον Dark Souls, τι είναι αυτό που... Κοίταξε να σου πω, εγώ δεν είχα, όταν ξεκινήσαμε το κανάλι, εγώ δεν είχα παίξει Dark Souls. Όχι τρέλα στο κανάλι για τον Dark Souls, τρέλα στο Τζίμι για τον Dark Souls. Ναι, μετά έπειτα αφού το έπαιξα το Dark Souls, γιατί το άφηνα εγώ, γιατί δεν το είχα προλάβει να το παίξω. Είχα παίξει το Demons, αλλά δεν είχα προλάβει να το παίξω στην ώρα του, στη γενιά του το Dark Souls, και το άφηνα αφού είχαμε περάσει 9-9, το άφηνα, γιατί λέω, δεν ήμουν στάνταρ σίγουρο ότι θα βγει κάποιο remaster, remake. Και βγήκε όντω και το έπαιξα μετά εκεί πέρα. Ωραία. Είναι γιατί επαναφέρει αυτό που λέγαμε πριν, το σχεδιασμό παλιότερων παιχνιδιών. Και είχαμε βγάλει κάποια στιγμή μια εκπομπή, ένα παλικάρι, τον Ραφαήλ, τον ξέρεις και εσύ τον Ραφαήλ. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος λέει με το Dark Souls ξανά άρχισε να παίζω. Είχα σταματήσει να παίζω, ξανά άρχισε να παίζω. Είναι αυτός που επανέφερε τη δίψα να περάσει πίστες. Να περάσει τον boss, να σκέφτεσαι πώς θα περάσει τον boss. Να το σκέφτεσαι. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνει να κάνει να σκέφτεσαι πώς θα περάσει στη συνέχεια. Και το Dark Souls το κατάφερε. Και φυσικά η ικανοποίηση να τερματίσει το παιχνίδι. Παλιότερα δεν γινόταν εύκολα αυτό. Να τερματίσει ένα παιχνίδι. Ναι, βέβαια. Και ας ήταν μικρά σε διάρκεια, ήταν τόσο δύσκολα ώστε να μην μπορείς να τα τερματίσεις. Γι' αυτό και εκεί έγινε η τρέλα, δηλαδή, με το Dark Souls, γιατί σε πλημμύρισε με συναισθήματα και παικτικά και... Από όλη τη σειρά Soulsborne, ποιο θα επιλέξεις ως το αγαπημένο σου? Κοίτα, εγώ θα επιλέξω, αγαπημένο είναι το Bloodborne λόγω εικαστικού που θυμίζει αυτό το Βικτωριανό, που θυμίζει λίγο Nightmare Creatures κλπ. Αλλά πάντα θα έχω τον Demon's Souls αγαπημένο, γιατί ήταν το πρώτο που πραγματικά μου όχθησα να τερματίσω. Με μίλησε, τέλος πάντων. Και αν το έπαιξε και τότε που βγήκε, είσαι από τους λίγους, φαντάζομαι. Δεν ξέρω πολλούς. Το έπαιξα λίγο πιο μετά. Εγώ το θυμάμαι ένα review που είχε βγει τότε στο Demon's Souls, στο Game Over, τέλος πάντων. Που το λέω και μου κάνει εντύπωση. Και λέγα πώς θα το πλησία, πώς θα το πάρω αυτό. Δεν μπορούσα να καταλάβω κιόλας γιατί τι εννοούν τη δυσκολία. Και μετά πέσε πολύ κλάμα. Πολύ κλάμα. Βέβαια το άρχισα, το άφησα και το ξαναπιάσα πιο μετά που θέλει συγκέντρωση. Τα σόλου θέλουν συγκέντρωση. Χειριστήριο έχουμε σπάσει? Όχι, δεν είμαι από αυτούς που πάω χειριστήρια. Τα σκέφτομαι. Τα σκέφτομαι. Έχουν ψυχή κι αυτά. Χτύπημα στο γόνατο, στο πόδι σου, κάπου έτσι. Ναι. Αυτό τραυματισμού είχαμε. Δαγκώνω το χέρι μου, τέτοια. Βρισχές, τέτοια μόνο. Τέτοια. Ναι, όχι, δεν έχω υλικό, γλυκή ζημιά. Ωραίος. Πάμε λίγο στο κανάλι, Joystick.gr. Ναι. Πώς πάμε, τι περιμένουμε. Αν έχει καλύψει αυτό που περίμενες όταν ξεκίνησες, δεν ξέρω βασικά ποιανού ιδέα ήταν να ξεκινήσει το κανάλι. Δικιά μου ήταν η ιδέα. Η ιδέα ήταν τελείως τη στιγμή. Έλα, Μάκη, αφού τα λες, ξέρεις, πήγαμε με το Μάκη κάμια Κυριακή, τα λέγαμε συνέχεια για το gaming, για τα παιχνίδια που παίξαμε, έτσι απλά. Είναι αλλιώς όμως από να τα λες με το φίλο σου. Αυτό που κάνουμε τώρα, το κάναμε οι δυο μας. Μπράβο. Και του λέω, ρε φίλε, αφού τα λέμε ωραία. Τα λες ωραία κιόλας. Ναι. Τον είχα εγώ όταν καταλάβει το μόνο και τα λες ωραία. Δεν αρχίζουμε κάτι έτσι μαζί. Ξέρεις, είναι και εμένα με πιάνει πάλι πάντα η έκφραση. Ναι. Να θέλω να εκφραστώ κάπου, έτσι, να βρω κάπου να εκφραστώ. Και εκεί μου βγήκε πάρα πολύ και του το λέω, μου λέει ναι, μωρέ, Μίτσο, μου λέει εντάξει, το κάνουμε. Ξέρω εγώ, οκ, το βλέπουμε. Και τον παίρνω μετά από μια ώρα, αλλά λοιπόν, ο Joystick.gr λέγεται το κανάλι και άνοιξα σελίδα στο Facebook για αρχή. Έτσι, κάπως έτσι. Γιατί ξέρεις, είναι εντάξει να συζητάς με τον φίλο σου όταν πας για καφέ, αλλά το να εκτεθείς σε κόσμο, να βγεις, να τα πεις. Είναι διαφορετικό πράγμα. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο. Μπορεί για κάποιους να είναι εντελώς εύκολο, γιατί ξέρεις, είναι τέτοιος τύπος ο άλλος, παιδί μου. Οπότε ανοίγει το κανάλι και το κάνει εύκολα. Και για άλλους είναι πολύ δύσκολο. Ναι.
Είναι να ξεπεράσουν, είναι μέχρι να ξεπεράσεις την κριτική όταν σε κρίνει κάποιος mm-hmm. και την άνεση που θα έχεις στην κάμερα είτε στην κάμερα του μικρόφωνου, τέλος πάντων. Βλέπω τώρα τελευταία. Αν ξεπεράσεις αυτό, mm-hmm. είσαι εντάξει. Mm-hmm. Καλά. Και εσύ και ο Μάκης και ο Στάμος πλέον νομίζω ότι υπάρχει φυσικότητα. Ναι. Είναι σαν να είστε έξω, επειδή είμαι όντως, και ναι. να τα λέτε μεταξύ σας. Βλέπω νέες προσθήκες στο κανάλι, νέες ναι. θεματικές ενότητες. Για πες μας, τι γίνεται, τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Προσπαθούμε. Καταρχάς δεν μας άρεσε να είμαστε στάσιμοι γενικά mm-hmm. σαν κανάλι. Θέλουμε να βελτιωνόμαστε και τεχνικά να κάνουμε καλύτερα. Αυτό το ότι δεν θέλω να, να είναι στάσιμο το κανάλι, ποιος το έχει, ποιο τον τρώει περισσότερο. Εμένα, εγώ δεν μπορώ. Εσύ είσαι το ζυζάνιο, δηλαδή. Ο Μάκης δεν είναι της αλλαγής. Και θέλω, θέλει λίγο, δηλαδή για να καταλάβετε, πρέπει να του βρω τρόπο να στρίψω το λαιμό του προς τα εκεί, να κοιτάξει εκεί που θέλω. Το Μάκη τον έχω λίγο τώρα στο πίσω μέρος, έτσι τον ακούω στο βάθο να λέει: Έλα, μωρέ, τώρα μια χαρά είμαστε. Τι τα θες τα άλλα, κάτσε εδώ τώρα. Ακριβώς αυτό. Απλώς δεν είναι ότι δεν θέλει. Απλώς φοβάται το πώς θα γίνει αυτό, μέχρι να γίνει όλο αυτό. Ναι, καταλάβετε, όλη ναι. η διαδικασία λίγο το ντρομάζει, αλλά εντάξει, εγώ πάντα παίρνω ρίσκα, μου αρέσει να παίρνω ρίσκα. Και δεν τα μετανιώνω. Δηλαδή θα βάλω κάτι άλλο και θα προσπαθήσω να το πετύχω. Ωραίος. Οι προσθήκες μπήκανε γιατί λόγω του βίντεο και εκείνου του βίντεο που είχαμε κάνει το καλοκαίρι, που ήμασταν κουρασμένοι ιδιαίτερα mm-hmm. και από τις δουλειές και από τις αλλαγές που θα γινόντουσαν, γιατί δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθεί η φάση τώρα που εγώ μετακόμισα. Προσπαθήσαμε να βάλουμε άτομα ώστε να μας βοηθήσουν να βγαίνουν πιο εύκολα και πιο εύκολα ή mm-hmm. βίντεο. Για πες μου λίγο. Γιατί... Αν σε ρωτήσω τι ενότητες υπάρχουν τώρα στο κανάλι, ξέρεις δηλαδή να μου πεις ακριβώς, τι θυμάσαι. Εντάξει, καταρχάς το έχουμε χωρισμένο πλέον από τη φετινή χρονιά mm-hmm. που έπρεπε να αλλάξουν κάποια πράγματα. Το έχουμε χωρισμένο σε τρεις βασικές ενότητες. Και μετά από εκεί πέρα γύρω πλαισιώνουμε και κουμπώνουμε πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή το καθημερινό, εγώ που έχω λατσάρει ένα τύπου Giga Show, το οποίο είτε θα είναι podcast, που είναι mm-hmm. τα gaming νέα της βιομηχανίας, είτε θα είναι κάποιο live, είτε θα είναι κάποιο streaming. Σύμφωνα με αυτό που μπορώ εγώ να κάνω, δηλαδή γύρω από μένα, ναι, όχι ναι, τα ναι. παιδιά. Και το έχω σκεφτεί έτσι να το κάνω, να δω πώς θα μου βγει. Mm-hmm. Και βάζω πράγματα. Μετά το βασικό, ο πυλώνας του καναλιού είναι φυσικά το κυριακάτικο βίντεο, το οποίο προσπαθούμε να το θυμάμαι, γιατί θέλουμε. Ο άλλος την Κυριακή του που θα ξυπνήσει, μετά το ξενύχτη του, μετά την πρωινή βόλτα του, οτιδήποτε, mm-hmm. να ξεκλέψει λίγο πριν βγει βόλτα με τον μπορώ, να προσπαθεί να δει ένα θεματικό βίντεο. Που είναι είτε θα χωρίζεται πάλι σε top 10 Sunday, δηλαδή θα είναι μια δεκάδα mm-hmm. που θα λέει 10 παιχνίδια τάδε. Σωστά. Είτε θα είναι κάποιο tribute, ένα αφιέρωμα σε κάποιο παιχνίδι, είτε θα είναι κάποιο vlog, joy vlog, το οποίο θα είναι μια ερώτηση, ας πούμε, γιατί παίζουμε στο παιχνίδι στο τύχη, mm-hmm. λέω εγώ, και θα το. Αυτό που μας αρέσει να τα ξεφυνάξουμε την κουβέντα, να την τεντώσουμε. Αυτό. Και μετά κλασικά τη Παρασκευή. Αυτό που καθαρίσαμε φέτος, το Pizza, Beer και Twitch. Τα live streams που γίνονται στο Twitch. Ναι, που παίζουμε. Αυτά γίνονται στο Twitch βέβαια. Που παίζουμε. Μπαίνουμε τα δέκα στο YouTube. Mm-hmm. Που παίζουμε ένα παιχνίδι μέχρι να το τερματίσουμε. Μάλιστα. Το κομμάτι κινηματογράφου που μπήκε τώρα πρόσφατα. Ναι, ναι, γιατί βάλαμε δύο παλικάρια, τον Γιώργο και τον Αντρέα, που του αρέσει ο κινηματογράφος mm-hmm. ιδιαίτερα. Και φυσικά και εμείς θέλαμε. Δεν το κρύβω, θέλαμε να προσεγγίσουμε και άλλα άτομα. Δηλαδή. Από αυτό να έρθουν και δύο άτομα που θα μπουν, λένε αυτοί τι άλλο έχει το κανάλι, να δούμε και αυτά. Ξέρεις, προσπαθούμε λιγάκι. Καλό και φυσικά μας αρέσει. Φυσικά μας αρέσει και μας ο σκηνογράφος και οι σειρές, βλέπουμε πολύ, δεν είναι... Απλώς είναι λίγο περίεργο, ξέρεις, το gaming κοινό στην Ελλάδα είναι λίγο περίεργο. Μην τους αλλάξεις το concept, λίγο τσινάνε. οπότε προτίμησα να μην εκτεθούμε εμείς πάνω σε αυτό. Ευτίθονται τα παιδιά τα δύο, τα οποία τα υπερστηρίζω σε αυτό που κάνουν. Μια χαρά είναι και πολύ καλό λόγο έχουν. Να το πω ναι, και να τα ακούσουν και από εδώ, δηλαδή να του το λέω. Τον Ανδρέα, εγώ τον βλέπω και από κοντά στη δουλειά του. Ωραίο. Ναι, σωστό. Μια χαρά λόγο είχαν. Τουλάχιστον το τελευταίο βιντεάκι που είδα. Ξέρεις, εγώ συνήθως μεσημέρι με το φαγητό εκεί τα βάζω και τα βλέπω αυτά. Μια χαρά πέρασε, άκουσα και τις προτάσεις τους, πήρα και ιδέες. Ναι, μωρέ, γίνονται όλο και καλύτερα. Τους βοηθά και εγώ τεχνικά, γιατί και αυτά τα παιδιά δεν γνωρίζουν το ίδιο. Έχουμε τρία χρόνια στο YouTube, έχουμε πάρει ένα level up σε αυτά. Τους βοηθά και εγώ όσο μπορώ. Και θα γίνονται ακόμα καλύτεροι. Δεν αφαιρέθηκε κάτι από το κανάλι, μόνο προσθέθηκε. Προσθέθηκε μια ενότητα. Που, ναι, δεν είναι. Σε καλύπτει αυτή τη στιγμή το κανάλι, δηλαδή έχουμε περάσει εκείνη τη φάση του βίντεο που προανέφερες. Όχι, δεν με καλύπτει.
Δεν με καλύπτει γιατί είναι τόσα πράγματα που. Δηλαδή, γενικά το μυαλό γεννά ιδέες και είναι τόσα πράγματα που θέλω να κάνω και μπορούμε να κάνουμε γενικά σαν κανάλι. Απλώς είτε δεν έχουμε χρόνο να το κάνουμε, είτε δεν έχουμε την απόσταση να το κάνουμε, δεν είμαστε μαζί για να το κάνουμε. Τώρα, ας πούμε, μας έχει τσούξει πάρα πολύ. Ναι. Που δεν είμαι εκεί να πάω στον καναπέ. Κατάφερα και γυρίσαμε μαζικά βίντεο, κάποια βίντεο όταν είχα κατέβει, αλλά και εμένα μου λείπει πάρα πολύ ο καναπές, να μπορώ να κάνω κάποια βίντεο. Οπότε έχουμε προσαρμόσει και το πρόγραμμα ανάλογα σε θεματικές και αυτά. Αλλά νομίζω ότι μας βγαίνει κάπου αλλού που ίσως πάει και καλύτερα. Νομίζω ότι είσαι στη φάση που αν σου έλεγαν ότι από αυτό το πράγμα μπορείς να ζήσεις, θα ήθελες να είναι το επάγγελμά σου. Ρε, εσύ, δεν είναι ότι θέλω να βγάλω λεφτά από αυτό. Να μπορώ, ας πούμε. Αν μπορούσες. Όχι, δεν με νοιάζει αυτό. Δεν θα ήθελα να βγάλω λεφτά από αυτό. Γι' αυτό έγινε λίγο με το βίντεο το τελευταίο. Θα ήθελα απλώς να με εξασφαλίζει χρόνο ότι δεν θα σκέφτομαι να πάω να δουλέψω, να πάω να φτιάξω. Γιατί μόνο τέχνη τη έχω να πάω να φτιάξω δόντια. Δεν θα το έχω στο μυαλό μου. Θα έχω στο μυαλό μου μόνο που θα φτιάξω βίντεο. Εγώ ξέρω γιατί το είπα. Γιατί όταν κάποιο συνεχώς γεννά ιδέες σε αυτό το πράγμα που ασχολείται ως χόμπι, σημαίνει ότι περνάει πάρα πολύ καλά με αυτό το πράγμα. Και ίσως σούπερ, αυτό το σούπερ που περνάει θα ήταν, πιστεύεις ότι αν γινόταν επάγγελμα, ας πούμε, μπορεί να στοχαλούσε, γιατί μετά θα σε βάλει σε διαδικασία να κάνεις πράγματα ίσως και από αγκαρία και θα χαθεί αυτή η μαγεία? Όχι, το βλέπω εγώ, γιατί έλεγα πάντα, ρε παιδί μου, είχαμε φαντάσει τώρα για να καταλάβεις, είχα μια ανησυχία πέρσι με το Μάκη, πώς θα εξελιχθεί το κανάλι. Τώρα το ξέρουμε, μας το είπατε σε βίντεο. Ένα δακρύβρεχτο βίντεο. Περίμενε να σου πω. Και η σκέψη μου, η αρχική εμένα με το Μάκη, ήταν το κανάλι να γίνει. Επειδή φοβόμουν ότι δεν θα υπήρχαν ιδέες και δεν θα έβγαινε όλο αυτό, αφού θα ήμασταν σε μια απόσταση, να το κανάλι να γίνει limited, να βγάζει πολύ λίγα επεισόδια. Ο Μάκης δεν ήθελε να το συνεχίσουμε κανονικά. Οπότε αναγκαστικά γέννησα ιδέες για να μπορέσει να το κατάλληλε και συνέχεια γεννάω ιδέες. Δηλαδή, μπορεί να έχω ένα τετράδιο γεμάτο ιδέες. Αλλά αν μπει και το χρηματικό, δεν με καίει. Πραγματικά δεν είναι ότι. Η μεγάλη μου ανάγκη που είναι να καλύπτω την οικογένεια κλπ. Δεν θέλω να βγάλω λεφτά, δεν θέλω να πάρω πόρσο κλπ. Και από τη στιγμή που ήδη το κανάλι μου εξασφαλίζει να μπορώ να παίζω, δηλαδή κάποια παιχνίδια και τα παίρνω από τις εταιρείες, δηλαδή. Έτσι, τα παίρνω από δύο εταιρείες. Αυτό είναι από την τσέπη μου ωφέλιμο. Βέβαια. Από μόνο του είναι ωφέλιμο και μένει στην τσέπη. Δεν θέλω παραπάνω. Εγώ είμαι εγκρατής άνθρωπος που αρκούμε με λίγα πράγματα. Αρκεί να μπορώ να δημιουργώ. Αυτό μου μοιάζει. Ωραίος. Τι να πούμε, επειδή φτάνουμε και στο τέλος σιγά σιγά. Τι θες να πεις και στα παιδιά της Ρετρόπολης που θα σε ακούσουν και δεν ξέρουν ενδεχομένως ποιοι είναι οι Joystick.gr, αλλά και σε αυτούς που ήδη ξέρουν, τι θες να τους πεις σχετικό με το κανάλι, ας πούμε, τι να περιμένουμε, δεν ξέρω, ό,τι θες εσύ, είσαι ελεύθερος, έχεις το δικό σου δίλεπτο στο τέλος, να πεις ό,τι θες τα παιδιά. Ναι, τους Ρετροπολίτες τους αγαπάω πάρα πολύ και εντάξει, σχετικά κοινό είναι το community μας και των δύο, μοιραζόμαστε το ίδιο pool για πισίνα συνδρομητών πάνω κάτω και παρακολουθούμε εννοείται τα κανάλια και τις συζητήσεις, είχαμε κάνει και μια επικό live παρέα πέρσι, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά και θα το ξανακάνουμε. Αυτό που θέλω να περιμένουν και το κανάλι μας και το Ρετροπολίτες είναι εκείνο το περίφημο meetup που έχουμε δει πολύ καιρό τώρα να κάνουμε κάπως. Ευελπιστώ, καλά τώρα δεν γίνεται με το έτσι πως την κατάσταση, ευελπιστώ ότι δεν θα αργήσει και θα, επειδή μέσα μας αρέσει να γίνεται συγκεκριμένα, δηλαδή μας αρέσουν να είναι οργανωμένο, να έχει ένα καλό αποτέλεσμα, ξέρεις, είμαστε λίγο σε αυτό, να βγει όπως το θέλουμε πριν το κάνουμε και γι' αυτό έχει αργήσει κιόλας. Επειδή την έζησα την εμπειρία το καλοκαίρι που κατέβηκα Αθήνα, θα σου πω ότι θα είναι σούπερ όπως και αν το κάνετε. Ναι, και καλά. Μόνο που θα έρθουν τα παιδιά, θα γνωριστείτε από κοντά. Θα δεις παιδιά που μπορεί να είναι κάθε μέρα στο κανάλι, αλλά δεν τις έχεις δει ούτε εμφανισιακά. Ναι. Θα περάσετε τόσο καλά. Μόλις τελειώσουμε με αυτό το θέμα, με την καραντίνα και με όλο αυτό το κακό, οργανώστε το, ζήστε το. Ναι, θα γίνει σίγουρα. Και σίγουρα θα περάσετε καλά. Ναι, και αυτό που λες, εγώ το κατάλαβα. Πρόσφατα άνοιξαμε γραμμές σε ένα live και βάλαμε άτομα μέσα και μιλάγανε. Ναι, το έχω ακούσει. Ναι, πόσο διαφορετικά. Ξέρεις, λες,
τους βλέπεις στο chat, τους βλέπεις στα σχόλια. Και μόνο με τη φωνή κατάλαβες, ήταν ένα πολύ έντονο ότι πω, αυτός είναι ο Ραφαήλ που μιλάγαμε, αυτός είναι ο Γιώργος που μιλάγαμε, που μου γράφει από κάτω στα σχόλια. Είναι το πρώτο βήμα για να γνωριστείς πιο καλύτερα τον. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όταν γνωρίσαμε τα παιδιά από κοντά, θα είναι λες και έχουμε πιει καφέ και μπύρα χρόνια. Ακριβώς. Εγώ έτσι τουλάχιστον ένιωσα με τα παιδιά που ήρθαν και με βρήκανε στην Αθήνα, γιατί είναι και η απόσταση. Ναι. Τώρα γεμίσαμε, ας πούμε, ένα μαγαζί στα ξαφνικά μέσα στον Αύγουστο. Ήταν τέλειο. Εδώ Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό ήταν και ο λόγος που έκανα εγώ το κανάλι. Αυτό που έλεγες νωρίτερα, ότι οι γνωστοί μου δεν παίζουν πλέον με video games, το θεωρούν παιδικό, ας πούμε, το χόμπι. Ναι. Παρόμοια φάση περνούσα και εγώ και είπα να κάνω το κανάλι, γιατί λέω όλο και θα βρω κάποιον που να ασχολείται, να συζητάμε, ρε φίλε, για αυτά τα πράγματα. Και τελικά έχει γίνει ένας πυρήνας που εμείς προ-κορονοϊού, κάθε Σάββατο βρισκόμαστε για καφέ. Το ξέρω, το βλέπω, τα βλέπω τα highlights στο Facebook. Δηλαδή, σκέψου τώρα να έχεις ξαφνικά μια παρέα που θα βγαίνεις να μιλάς για video games, για παιχνίδια, για μουσικές, για ταινίες, για σειρές. Είναι το τέλειο σενάριο. Το απόλυτο. Ακριβώς. Το απόλυτο. Τζίμι, φτάσαμε στο τέλος. Ωραία, δεν κατάλαβα πότε πέρασε η ώρα. Είμαστε 55 λεπτά στο Πάρε το 0. Να σε ρωτήσω στο τέλος, το Πάρε το 0 το έζησες σαν έκφραση? Από τη γιαγιά μου. Αυτό και εγώ σκεφτόμουν να σε ρωτήσω, δουλεύει τελικά αυτό το Πάρε το 0? Δεν ξέρω αν δούλευε πραγματικά ή αν ήταν σαν το φύσιμα του cartridge για το Game Boy. Έχω την εντύπωση ότι δούλευε πάντως. Γιατί θυμάμαι να παίρνουμε το 0 για να καθαρίσει η γραμμή. Κοίταξε να δεις, μπορεί να είχε πιο παλιά, ενώ μέχρι ένα σημείο να το είχαν αυτό, και μετά απλώς να έμεινε σαν αστικό θρύλος. Ναι, Πάρε το 0. Μπορεί. Για τότε. Δηλαδή, για κάποια περίοδο να ίσχυε. Και να έμεινε. Όπως το φύσιμα τελικά ισχύει με τις κασέτες. Εγώ νομίζω ότι ισχύει, φίλε, ό,τι και να λένε. Κοίτα λοιπόν, άκουσα να δεις, το συζητάγαμε γιατί είχαμε κάνει και ένα βίντεο σχετικό με θεωρίες συνωμοσίας και το βάλαμε μέσα και Urban Legends. Κοίταξε να δεις, λέγαμε με τον Μάκη, που το ψάξαμε κιόλας και μου λέει, και ο Μάκης που είναι έτσι του τεχνικού, τα λέει και ωραία, μου λέει δεν ισχύει. Ναι. Αλλά τι γίνεται, πολλές φορές πιάνε υγρασία αυτά τα πράγματα από κάτω. Και άμα το φυσούσες έβγαινε λίγο υγρασία. Α, μάλιστα. Και το κούμπονες μέσα και έκανε καλύτερη επαφή. Κάπως έτσι μου το εξήγησε, ότι... αλλά και εγώ θα το γράψει από κάτω. Ό,τι και να λέει ο Μάκης, για μένα πάντα θα ισχύει αυτό το φύσιμο. Πάντα ισχύει, εντάξει. Ναι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Τζίμι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτον, που αποδέχτηκες την πρόσκληση και ήρθες και τα είπαμε. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν τιμή δικιά μου, όλη δικιά μου. Και δεύτερον, να σου πω και ένα ευχαριστώ, γιατί από την πρώτη στιγμή που έχουμε μιλήσει και με τα υπόλοιπα παιδιά των Joystick, είναι λες και γνωριζόμαστε χρόνια. Δηλαδή υπάρχει μια οικειότητα και μια μεσότητα. Σαν να ήμασταν, σαν να μεγαλώσαμε μαζί. Και χρωστάμε Θεσσαλονίκη να ανέβουμε. Όποτε ευχαιρέσετε. Ναι. Θα σας περιμένουμε.